με τον πόνο για την απώλεια ενός νέου ανθρώπου να είναι αβάσταχτος, συγγενείς, φίλες αλλά και πολίτες ανταποκρίθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης στο κάλεσμα της οικογένειας του 30χρονου Γιώργου που έχασε την ζωή του μετά από τροχαίο δυστύχημα στην περιφερειακή οδό των Ιωαννίνων. Μια σιωπηλή διαμαρτυρία που έστειλε όμως ένα πολύ δυνατό μήνυμα. Να μην υπάρξουν άλλες χαμένες ανθρώπινες ζωές στο βωμό της ασφάλτου. Στο κάλεσμα της οικογένειας ανταποκρίθηκαν δεκάδες πολίτες που συγκεντρώθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης στην περιφερειακή οδό, στο σημείο όπου έγινε το τροχαίο που στήχησε τη ζωή στον 30χρονο Γιώργο. Οι δικοί του άνθρωποι άφησαν λίγα λευκά τριαντάφυλλα, ενώ υπήρξε και ο λιγόλεπτο συμβολικός αποκλεισμός της περιφερειακής οδού. Μάλιστα, διανεμήθηκαν και φυλάδια στους διερχόμενους οδηγούς για την επικινδυνότητα της περιφερειακής των Ιωαννίνων, στην οποία έχουν χαθεί αρκετές ανθρώπινες ζωές. Λίγο αργότερα η διαμαρτυρία μεταφέρθηκε έξω από την περιφέρεια Ηπείρου. Η πιο δυνατή στιγμή που δεν άφησε κανέναν ασυγκίνητο ήταν όταν η σύζυγος του άδικου 30χρονου τον αποχαιρέτησε με ένα τραγούδι. Oh.